Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM στους 103,6. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης. Στην κονσόλα του ήχου μαζί μου έχω τον Κώστα τον Ερμέ. Καλημέρα και καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Καλή Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Η παραβολή των 10 Παρθένων. Το τροπάριο της Κασιανής αργότερα. Σημαδιακή και η σημερινή ημέρα. Συνεχίζεται τα. Ο δρόμος προς το Γολγοθά συνεχίζεται. Θα τα πούμε και σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εκεί στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, με τον πατέρα Ελπίδιο για τα μηνύματα της σημερινής ημέρας. Οπότε συντονιστείτε, η εκπομπή σήμερα είναι ιδιαίτερη διότι έχουμε θεματική ενότητα. Η θεματική ενότητα που θα αναλύσουμε σήμερα στο δεύτερο και τρίτο μέρος της εκπομπής είναι, όπως σας έχω προαναγγείλει τις επόμενες ημέρες, οι επιθανάτιες εμπειρίες, μεταθανάτιες εμπειρίες. Θα ακουστούν μαρτυρίες, θα ακουστούν καταθέσεις γιατρών, θα ακουστούν καταθέσεις ιερέων. Έχει υποσχεθεί και ο Κώστας ο Ερμές εδώ πέρα την δική του προσωπική μαρτυρία. Να μας την περιγράψει, να μας την πει, που πήγε και ήρθε το παλικάρι μας. Και με έχετε εδώ δίπλα σας. Εντάξει, ευτυχώς, ευτυχώς. Λοιπόν. Δεν ήταν άσχημα. Μην κάνεις spoiler, ρε. Μην κάνεις. Έχουμε τον έναν ήρθε. Έμαθα του Τσίδης ότι θα πει ο Ερμές. Ναι, για πες, για πες, για πες. Περίμενε, ρε, να ακούσεις. Όχι, τώρα θα ακούσω. Λέω, κλείστε μου τα μικρόφωνα, τα ακουστικά δεν θέλω να ακούω τίποτα. Τα λέγανε εκεί πέρα μόνοι τους μεταξύ τους. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας από το live που κάνουμε, live stream που κάνουμε στο YouTube, στο Facebook αλλά και στο TikTok. Καλημέρα στους TikTokεράδες, στους Facebookάδες και στους YouTuberάδες. Όλοι οι Focusers του κόσμου ενωθείτε μέσα από τη δύναμη που μας δίνει το διαδίκτυο για να δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη παρέα η οποία ξεπερνά τα στενά όρια της Θεσσαλονίκης αλλά και της Ελλάδας. Καλημέρα ξανά σε όλους. Καλή Μεγάλη Τρίτη. Δεν μπορώ να μην εκφράσω τη συμπαράστασή μου και να στείλω τις σκέψεις μου και τη θετική μου ενέργεια και τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στους υγειονομικούς οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή αλλά και σε αυτούς οι οποίοι κάνουν απεργία πείνα στους υγειονομικούς. Στους υγειονομικούς στους οποίους ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δείχνουν διαρκώς το σκληρό τους πρόσωπο. Χθες ήταν για τρεις και πλέον ώρες κάτω από τη βροχή, έξω από το Μαξίμου. Και δεν τους έδινε κανένα σημασία. Τρεις απεργοί πείνας, ένα μήνα κάνουν κόστα απεργία πείνας οι άνθρωποι. Ένα μήνα ολόκληρο. Να πω ότι μου έχουν στείλει ένα προφανώς fake news ότι μία εκ των. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει μία περίπτωση υγειονομικού η οποία υπέστη καρδιακό επεισόδιο και έφυγε από την ζωή. Είναι στους υγειονομικούς σε αναστολή, αλλά δεν είναι στους απεργούς πείνας, έτσι. Ναι. Μην το συγχαίουμε. Για να μην μπερδευόμαστε λιγάκι. Έλεγα λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν χθες έξω στη βροχή για τρεις και πλέον ώρες. Και τι ζητούσανε, να δούνε το Μητσοτάκη, να του πούνε πέντε πράγματα. Γιατί ο Πλεύρης δεν υδρώνει το αυτί του, αλλά ο Πλεύρης δεν υδρώνει το αυτί του, αδέλφια, γιατί ο Μητσοτάκης του έχει πει να μην υδρώνει το αυτί του, που ούτε το αυτί του Μητσοτάκη υδρώνει, γιατί οι εντολείς του, τα αφεντικά του, του έχουν πει να μην υδρώσει το αυτί σου. Διότι εδώ γίνονται πειράματα. Όπως γίνονται πειράματα στη Σανγκάη, ακούστε λιγάκι. Διότι η Ελλάδα. Σε σχέση, δηλαδή η Σανγκάη είναι το απάνθρωπο σε παγκόσμιο επίπεδο, σωστά. Mm-hmm, ναι. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η Σανγκάη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν το έχετε καταλάβει. Η Ελλάδα είναι η Σανγκάη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το απάνθρωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαίνει στην Ελλάδα. Πουθενά αλλού δεν έχουμε υγειονομικούς ένα μήνα που κάνουν απεργία πείνας γιατί τους έχουν απλήρωτους 8 μήνες. Πουθενά αλλού. Δεν έχουν στοχοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο όλοι όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Αυτοί οι οποίοι κοίταξαν στα μάτια τη νέα τάξη πραγμάτων και είπανε μέχρι εδώ, η κόκκινη γραμμή μας είναι αυτό. Δεν θα κάνουμε κάτι το οποίο εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε στο σώμα μας. Και το οποίο εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται, έλεγαν και φώναζαν οι επιστήμονες, μερίδα επιστημόνων, καμιά πενινταριά, μπορώ να μετρήσω εγώ εύκολα στον αριθμό, Έλληνες. Οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί και έλεγαν: παιδιά, δεν είναι πανάκια ο εμβολιασμός. Δεν θα μας οδηγήσει σε τείχος ανοσίας. Θα υπάρξουν παρενέργειες. Και μιας και λέω παρενέργειες, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στη Ultra Vigilance, που είναι το ευρωπαϊκό όργανο καταγραφής παρενεργειών, με κέντρο και έδρα
το Monitoring Center στην Ουψάλα, εκεί όπου συγκεντρώνονται οι κίτρινες κάρτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσοι συμπληρώνονται. Διότι στην Ελλάδα ξέρουμε ότι όχι απλά υποκαταγράφονται, στην Ευρώπη υποκαταγράφονται. Στην Ελλάδα που είναι η Σανγκάη της Ευρώπης δεν καταγράφονται. Καταγράφεται το 1%, το 2%, το 3%, το 5% στο Τσακίρ Κεφ. Στοιχεία πριν από μερικούς μήνες, 23 φορές λιγότερο καταγράφονται οι κίτρινες κάρτες σε σχέση με την Ολλανδία. Στην Ελλάδα 23%, 23 φορές λιγότερες. 23 φορές λιγότερες. Λοιπόν, τα στοιχεία λοιπόν που έρχονται από την Ultra Vigilance είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε λίγο ούτε πολύ 43.000 θανάτους, οι οποίοι σχετίζονται χρονικά με τον εμβολιασμό. 43.000 θανάτους, ξαναλέω, μέχρι τις 9 Απριλίου, πριν από 10 ημέρες, 43.005 για την ακρίβεια θανάτους, οι οποίοι σχετίζονται χρονικά με τον εμβολιασμό. Και έχουμε και κοντά 4 εκατομμύρια παρενέργειες, 4 εκατομμύρια παρενέργειες κοντά, εκ των οποίων οι μισές περίπου είναι σοβαρές ή αρκετά σοβαρές. Και τα ακριβή νούμερα είναι 3.984.978 παρενέργειες με 1.879.995, εκ των οποίων είναι σοβαρές. Και το στατιστικό το οποίο για πρώτη φορά έρχεται στη δημοσιότητα είναι ότι έχουμε ένα 1000% αύξηση πάνω σε ό,τι έχει να κάνει σε θανάτους σε παιδιά, σε νεαρές ηλικίες. 1000%! Το αντιλαμβάνεστε το νούμερο, το καταλαβαίνετε? 1000% αύξηση σε θανάτους και παρενέργειες σε παιδιά από 5 έως 12 ετών. Έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με το Vaccine Impact, 11.943 παρενέργειες και 9 θάνατοι μετά τον εμβολιασμό για κορονοϊό σε παιδιά 5 έως 12 ετών. Γεγέ. Αλλά εδώ πέρα στη Σανγκάη της Ευρώπης, στη Σανγκάη του Ευρωπαϊκού Νότου, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ρεπορτάζ για αυτά τα δεδομένα. Εδώ στη Σανγκάη του Ευρωπαϊκού Νότου έχουμε υγειονομικούς οι οποίοι κοντεύουν να πεθάνουν κυριολεκτικά. Έβλεπα χθες τον Λάμπρο τον Τζάπαλη και τον λυπόταν η καρδιά μου. Ήταν οι τρεις εκεί πέρα, έξω από το μαξί μου. Αδέσποτα σκυλιά να ήτανε, θα είχε ενδιαφερθεί κάποιος. Και θα είχε πει, κάτσε να βάλω ένα λίγο νεράκι να πιει το σκυλί αυτό. Και τους είχαν τρεις ώρες το περίμενε, γιατί ο Μωυσής δεν μπορούσε να τους δει. Άντε από κύριε. Άντε από κύριε. Και τώρα που λέω για τη Σανγκάη. Τι συμβαίνει στη Σανγκάη? Διότι να ξέρετε, το ψέμα πηγαίνει σύννεφο. Όλο αυτό το οποίο βλέπουμε στη Σανγκάη είναι ένα φροντιστήριο τρόμου. Θέλετε να το συνειδητοποιήσετε, συνειδητοποιήστε το. Θέλετε να μείνετε εκεί και να βλέπετε τις εικόνες που έρχονται και να λέτε, Παναγιά μου, βόηθα να μην έρθουν εδώ. Αυτό είναι το θέμα τους. Να μην έρθουν εδώ. Να σε βάλουν να σκεφτείς να μην έρθουν εδώ. Τι θα γίνει αν έρθουν εδώ? Και αρχίζουν τώρα και βγαίνουν διάφοροι. Τα ακούσετε σήμερα, έχω διάφορους. Οι οποίοι επί της ουσίας παραδέχονται ότι μανιπιουλάρεται η ανθρώπινη σκέψη. Σας έβαλα τον τύπο χθες που μιλούσε στο Μητσοτάκη και του έλεγε ότι ο σκοπός μας, ο στόχος μας είναι να χακάρουμε το ανθρώπινο μυαλό. Δεν είναι συνωμοσίες, παιδιά. Αυτά πλέον έχουν ξεπεραστεί. Αυτές οι σκέψεις ότι έλα μωρέ, συνωμοσιολογικά σενάρια. Το λένε. Θέλουμε να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε. Δείξε στον Ερμέ lockdown, πάρε lockdown, πάρε lockdown, πάρε lockdown. Σε κάποια φάση θα βγει που όπω. Μη μας γίνει αυτό το πράγμα και μας κυνηγάνε με τα σκουπόξυλα. Μη μας βγάλουν στην Τζιμισκή και αρχίζουμε να βλέπουμε στην Τζιμισκή και στην Ερμού και στην πλατεία Ταχυδρομείου και εκεί στο Ηράκλειο σκυλιά ρομπότ. Καήκαμε. Ζήτω που καήκαμε άμα βγουν στους δρόμους τα σκυλιά ρομπότ. Και τρέμεις. Και σε έχουν σε ένα μόνιμο καθεστώς φόβου. Όπου φοβάσαι να αντιδράσεις. Και όποιος αντιδράει τον κυνηγάνε με τα σκουπόξυλα, με τις φουγκαρίστρες, με τις δαγκάνες και με τις απόχες. Αυτό το οποίο βλέπουμε στα κανάλια είναι ένα φροντιστήριο τρόμου. Όπως φροντιστήριο από προσανατολισμού είναι η υπόθεση Πισμπυρίκου, όπως φροντιστήριο από προσανατολισμού είναι η κάθε υπόθεση που έχει κλειδαρότρυπα λίγο και βλέπεις πώς τη σκότωσε ο πιλότος, πώς η άλλη έφαγε τα παιδιά της. Μάθαμε όλη την κεταμίνη. Τώρα οι δημοσιογράφοι έχουν γίνει φαρμακοποιοί.
ξέρουν τι είναι η κεταμίνη. Οι παρενέργειες. Οι τάδε. Πώς το λένε, η τάδε ουσία στο φάρμακο. Έχουν γίνει όλοι hackers. CSI. Τι φλανά έχει το FBI. Και ο φόβος, φόβος. Άρα λοιπόν, όταν μιλάτε για τη Σαγκάη, πρόσεχε να κάνω τώρα ένα τέτοιο. Ένα, παρακολουθείς φαντάζομαι τις εξελίξεις της Κώστας Σαγκάη, έτσι. Τι λένε για τον εμβολιασμό στη Σαγκάη. Τι λένε για τα εμβόλια στη Σαγκάη. Ότι εν τέλει δεν προσφέρουν. Όχι, αν έχουν εμβολιαστεί πολύ, όχι. Α, ναι, πάρα πολλοί κόσμος. Τι. Αυτό λένε τα κανάλια. Α, το τι λένε τα κανάλια. Τι λένε τα κανάλια. Τι λένε τα κανάλια, ότι ο εμβολιασμός δεν είναι επαρκής. Ναι. Λένε τα κανάλια λοιπόν ότι για τη Σαγκάη, το έχετε ακούσει όλοι. Η άνω των 60 είναι εμβολιασμένη λύση ποσοστό 40%. Σχεδόν η μισή, ας πούμε. Η μισή και λιγότερη. Και λίγο λιγότερη. Βγάζει σήμερα το πρωί έναν τύπο, ο οποίος ζει στη Σαγκάη, λέγεται Καπογιάννης, κύριος Καπογιάννης. Mm. Έλληνας, ο οποίος 4 χρόνια ζει στη Σαγκάη. Και παίρνει το λόγο ο άνθρωπος, γιατί ακούει αυτά που λένε ότι ο εμβολιασμός δεν είναι επαρκής κτλ. Και τους λέει λοιπόν. Για δώσε. Όσο αφορά τα ποσοστά, εμείς γνωρίζουμε επίσημα ότι πάνω από 90% του πληθυσμού της Σαγκάης έχουν εμβολιαστεί. Και τουλάχιστον αυτό πάνω από 90% έχουν εμβολιαστεί. Πάνω από 90% έχουν εμβολιαστεί, λέει Έλληνας ο οποίος ζει στη Σαγκάη. Και τον μαζέψανε άρον-άρον. Άρον τον μαζέψανε. Πάμε παρακάτω. Σε άλλα θέματα, το καταλάβαμε, το συνειδητοποίησαμε. Πάμε παρακάτω. Τολμούνε και μιλάνε και βγαίνει αυτός ο Φάουτσι, ο οποίος ευθύνεται ακόμη και για τη χρηματοδότηση εργαστηρίων στη Γουχάν, από όπου ξέρετε έγινε το πάντρεμα του Παγκολίνου με την νυχτερίδα και γεννήσαμε κορονοϊό. Λοιπόν, βγαίνει ο Φάουτσι και λέει, παραδέχεται ότι το lockdown είναι μέσο να πιέσει τον κόσμο να εμβολιαστεί. Τα είπε στα αγγλικά. Εγώ έκανα την πεταγλώτηση, μην τρομάζεις. Πάμε να τον ακούσουμε το Φάουτσι. Χρησιμοποιείς τα lockdown για να οθήσεις τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, ούτως ώστε όταν ανοίξεις να μην έχεις έξαρση μολύνσεων, γιατί έχεις να κάνεις με έναν άμαθο ανοσολογικά πληθυσμό απέναντι στον ιό. Χρησιμοποιείς τα lockdown για να οθήσεις τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, ούτως ώστε όταν ανοίξεις να μην έχεις έξαρση μολύνσεων, γιατί έχεις να κάνεις με έναν άμαθο ανοσολογικά πληθυσμό απέναντι στον ιό. Άρα λοιπόν το λέει φάτσα φόρα, ομολογία κοινική από τον Φάουτσι. Ο οποίος Φάουτσι είναι ο επικεφαλής του, είναι ο Τσιόδρας των Ηνωμένων Πολιτειών, για να καταλάβετε. Εντάξει, εμείς εδώ στη Σαγκάη του Ευρωπαϊκού Νότου έχουμε τον Τσιόδρα. Αυτοί στην Αμερική έχουν το Φάουτσι. Βγήκε λοιπόν ο Φάουτσι και είπε ότι το lockdown είναι ένα μέσο για να πιέσει τους άλλους να πάνε να εμβολιαστούν. Βγαίνει δε τώρα, σήμερα το πρωί, αυτή η Αναστασοπούλου από το Sky και παραδέχεται ότι η αύξηση και η εμφάνιση αριθμών θανάτων είναι μοχλός πίεσης. Παιδιά, μας το λένε μέσα στα μούτρα μας. Άκουσε την. Γενικότερα, είναι ελάχιστα με το σταθμό. Μπορεί να είναι και ένας μοχλός πίεσης τώρα αυτό. Πραγματικά. Το ότι αρχίζουν σιγά σιγά να ανακοινώνουν νεκρούς για να δείξουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Μπορεί να είναι και ένας μοχλός πίεσης τώρα αυτό. Πραγματικά. Το ότι αρχίζουν σιγά σιγά να ανακοινώνουν νεκρούς για να δείξουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Είναι μοχλός πίεσης η ανακοίνωση των θανάτων και η αύξηση των αριθμών. Άρα λοιπόν, ό,τι κάναμε στην Ελλάδα εδώ στη Σαγκάη του Ευρωπαϊκού Νότου, τι κάναμε στην Ελλάδα, θυμάσαι Κώστα μου, θυμάστε φίλες και φίλοι. Ανεβάζαμε τους θανάτους, λέγαμε θάνατος, μοχλός πίεσης. Εννοεί. Και τώρα που ο μοχλός πίεσης γύρισε σαν μπούμεραν και μας κοπάνισε στο κεφάλι και πήγανε η Ελλάδα με τους περισσότερους νεκρούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά εκατομμύριο πληθυσμού, είμαστε πρώτοι σε αυτή την αρνητική λίστα και δεν συμφέρει άλλο στο αφήγημα της κυβέρνησης. Έχει δοθεί εντολή από το Μαξίμου, τα έλεγα χθες, να γυρίσουμε τα νούμερα, να λέμε ότι ναι. Δεν πέθαναν ακριβώς από κορονοϊό, πέθαναν με κορονοϊό. Τα έλεγε και ο Τσιόδρας. Μόνο ο Τσιόδρας τα έλεγε και τώρα έχουν βγει όλοι και κάνουν παρέλαση και λένε αυτό το πράγμα, να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Αλλά δεν μας εξηγούνε, το ξαναρώτησα χθες, απάντηση δεν πήρα, πώς κολλάνε και ποιοι κολλάνε τα γεροντάκια μέσα στις ΜΕΘ, που είναι νοσηλεύονται γιατί ξέρω εγώ πήγα να κάνουν μια εγχείρηση από το υποκείμενο νόσημα το οποίο έχουν, ή νοσηλεύονται μέσα στο νοσοκομείο με ένα αλφα υποκείμενο νόσημα και ξαφνικά γίνεται η διάγνωση θετικό στον κορονοϊό. Ποιος τον κόλλησε τον παππού?
Ποιος τον κόλλησε, ποιος την κόλλησε τη γιαγιά. Ποιος τον κόλλησε τον 50χρονο, τον 60χρονο, τη 40χρονη και την 35χρονη μέσα στο νοσοκομείο, όπου βρέθηκε για να πάει να κάνει κάτι άλλο. Ο ΑΕΟ το έφερε απ' έξω μαζί τους στις αποσκευές, ή μήπως οι εμβολιασμένοι, οι υγειονομικοί, οι οποίοι μεταδίδουν. Και αν τον κόλλησαν οι υγειονομικοί, που είναι φυσιολογικό, παιδιά, δεν θα βάλουμε στην πειρά τους υγειονομικούς, τους εμβολιασμένους και κανέναν εμβολιασμένο ο οποίος κολλάει και μεταδίδει. Κανένας δεν θα πρέπει να μπει στην πειρά ή απέναντι και να του κουνάμε το δάχτυλο. Αλλά αν αυτοί κολλάνε και μεταδίδουνε, για ποιο λόγο είναι εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας οι ήρωες υγειονομικοί, οι οποίοι σας κοίταξαν στα μάτια, Πλεύρη και Μητσοτάκη, και σας είπανε βρε δεν πάνε να κουρεύεστε. Δεν πάνε να κουρευτείτε. Δεν μπορείτε να μας επιβάλλετε. Υγειονομικοί είμαστε, γιατροί είμαστε, νευροχειρουργοί είμαστε, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς. Άνθρωποι οι οποίοι μας χειροκροτούσατε στα μπαλκόνια τόσο καιρό. Έτσι λοιπόν η κυρία Αναστασοπούλου. Μοχλός πίεσης, λέει η νεκρή. Και φυσικά, ξέρεις τι, παρακολουθώ τους δημοσιογράφους, δυσκολεύονται ρε παιδί μου να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό το οποίο ζούμε στην Ελλάδα είναι μια υγειοναζιστική χούντα. Είναι με ένα σταλινοφασιστικό καθεστώς. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί δεν το λέτε? Γιατί δεν μπορείτε να το πείτε αυτό? Αυτό το οποίο γίνεται στην Κίνα είναι ένα απάνθρωπο έγκλημα. Το ότι τους πηγαίνουν και τους μαζεύουν μικρά παιδιά, ανθρώπους οι οποίοι απλά είναι θετικοί, και τους βάζουν σε αυτά τα, πώς τα λένε, τα κοντέινερ, τα οποία είναι μέσα σε σαν στρατόπεδα, όχι σαν, είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Mm. Γιατί δεν το λες ρε Κώστα? Γιατί δεν λες στρατόπεδο συγκέντρωσης? Στην ουσία αυτό είναι. Βάλε την άλλη να δεις κατάπια τη γλώσσα της. Αντιδράπια, ακόμη και αν μένει στη Σανγκάη, μένει στην Κίνα, αντιδράπια. Αυτό είναι και είναι ένα άλλη παράμετρος που συζητείτε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους ανθρώπους υγειονομικούς, οι οποίοι χτυπούν και προσπαθούν και να αντεπιτεθούν οι πολίτες. Αυτό που φοβούνται πιο πολύ είναι μήπως τους μεταφέρουν σε αυτά τα κέντρα καραντίνας, τα οποία είναι σαν στρατόπεδα καραντίνας, πραγματικά φυλακές, όπου οι συνθήκες πραγματικά είναι πολύ άνθρωπες, τα οποία είναι σαν στρατόπεδα καραντίνας, πραγματικά φυλακές. Πάει να πει στρατόπεδα συγκέντρωσης και πετάγεται η άλλη και της λέει φυλακές. Σαν στρατόπεδα φυλακές. Πες το ρε φιλενάδα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γιατί δεν το λέτε? Ποιος θα παρεξηγηθεί? Δηλαδή εγώ θα πω άμα αυτό που κάνετε είναι ναζιστικό. Το λέω. Αυτό που κάνετε είναι ναζιστικής νοοτροπίας. Τι φοβόμαστε, μην παρεξηγηθούν οι θειασότες του ναζισμού και του φασισμού? Τι φοβόμαστε ρε Σικώστα? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι είναι, φοβάστε οι ναζιστές να μην σας κακοχαρακτηρίσουμε? Το όνομα Μέγκελε σας λέει κάτι? Άμα σας λέει, ξέρω εγώ, έτσι. Φοβάστε να πείτε στην τηλεόραση ότι τους πάνε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης? Αφού στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι. Επειδή δεν τους καίνε ακόμα. Ικανοί είναι στην Κίνα. Στην Κίνα υπάρχουν ούτως ή άλλως στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εκεί όπου γίνεται σοδιά από ανθρώπινα όργανα. Τα έχουμε πει εδώ πέρα, τα έχουμε βγάλει εδώ στον Focus FM αυτά. Με επανειλημμένα ρεπορτάζ. Τα οποία θα ξαναγίνουν στο μέλλον. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν από τους φυλακές, από συγκεκριμένα καθεστώτα που έχουν και θρησκευτικά χαρακτηριστικά, και εξαφανίζονται. Γιατί πάει ο πλούσιος Σαουδάραβας, ο πλούσιος Μεγιστάνας, και λέει εμένα η καρδιά μου δεν λειτουργεί καλά, θέλω καρδιά, και αγοράζει καρδιά. Εμένα το νεφρό μου είναι για πέταμα, θέλω νεφρό, και αγοράζει νεφρό. Και ο Στέφανος και ο Κώστας που είναι φυλακισμένοι σε μια φυλακή Α στην Κίνα, που είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης, ξαφνικά εξαφανίζονται από το χάρτη, δεν υπάρχουν και έχουν γίνει ανταλλακτικό. Με το αζημίωτο. Εννοείται. Με το αζημίωτο, κάποιος τάσταξε χοντρά. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής, το τραγούδι. Το λέει. Κανονικό εξάρτημα όμως. Κανονικό εξάρτημα. Και φυσικά δεν αντιλαμβάνομαι και δεν μπορώ να καταλάβω πόσο επιστημοσύνη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και λέει ότι αυτό το οποίο γίνεται στην Κίνα είναι λογικό και ότι δεν πρέπει να το κατακρίνουμε. Κύριε Καπραβέλε, πώς είναι δυνατόν να θέλετε να μην κατακρίνουμε αυτές τις εικόνες και να μην μιλάμε για αυτό το φροντιστήριο του τρόμου? Προφανώς γιατί και εσείς τόσο καιρό
Το ίδιο φροντιστήριο κάνατε. Αλλά ξέρετε, αυτοί έχουν αλυσίδα. Εσείς έχετε ένα τοπικό εκεί της γειτονιάς. Και μάλλον ζηλέψατε και θέλετε να το επεκτείνετε, να κάνετε και εσείς αλυσίδα. Βάλε να τον ακούσουμε. Μην γελάς καθόλου, δεν είναι για γέλια. Μου κάνει κατάπληξη το γεγονός ότι δείχνεται με απαξιωτικό τρόπο την εφαρμογή καραντίνας σε μια χώρα που προσπαθεί να προλάβει την έκρηξη ενός πανδημικού κύματος. Ειλικρινά μου προκαλεί κατάθλιψη. Συγγνώμη, το απαξιωτικό τρόπος, γιατί το λέτε. Εδώ δείχνουμε δαγκάνες που πιάνουν κόσμο, δείχνουμε εντάσεις, δείχνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι δημοκρατικά. Θα προτιμούσατε δηλαδή εικόνες Μπέργαμο? Δεν θα προτιμούσα καμία εικόνα Μπέργαμο, αλλά αυτές οι εικόνες μόνο με κρούσματα χωρίς νεκρούς, αν με τι άλλο μου προξενούν. Όχι, δεν είναι. Ίσα-ίσα αυτό είναι. Αντίδραση. Η πανδημία. Αυτό, αν είναι ένα μήνυμα. Δεν μπορώ να τον ακούω, θα μας τρομοκρατήσει τώρα ο Καπραβέλος που ενοχλείται, λέει ο Καπραβέλος. Γιατί. Φτάνει, πάρτε να, δεν μπορώ να τον ακούω. Δεν μπορώ να τον ακούω. Ενοχλεί το Καπραβέλος γιατί, λέει, κατακρίνουμε τις απάνθρωπες μεθόδους που γίνονται στην Κίνα. Δηλαδή, τι θες, Καπραβέλ, να σου στείλουμε κανένα ρομπότ. Πώς το λένε, ρομπότ σκύλο εκεί στο Παπα-Νικολάου να δαγκώνει άμα πάει να μπει κανένα ασθενή μέσα που δεν είναι εμβολιασμένος, τι θες να κάνουμε? Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή αυτή είναι η επιστημοσύνη, ξεχυλίζει η επιστημοσύνη. Βέβαια, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και άλλοι. Δηλαδή, ο Υπουργός Υγείας της Γερμανίας, αυτό έχει διπλή ανάγνωση, αυτό που θα ακούσετε τώρα. Βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, γιατί αυτό είναι ένα γεγονός. Βγαίνει ο Υπουργός Υγείας της Γερμανίας, ο οποίος την χάνει να είναι λοιμοξιολόγος και λέει, έρχεται το τέλος, έρχεται δολοφονικότερος ιός από Σεπτέμβρη, άλλος μάντης κάλχας. Πώς το ξέρει, ρε φίλε? Πώς ξέρεις, ρε φίλε, ότι από Σεπτέμβρη έρχεται ένας δολοφονικότερος ιός, ο οποίος θα είναι πιο μεταδοτικός από την Όμικρον και πιο θανατηφόρος από τη Δέλτα? Για ποιο λόγο το λες αυτό? Η δημοσιογράφος, η οποία είναι Ελληνίδα δημοσιογράφος στη Γερμανία, μεταδίδει την είδηση και μετά λέει, βέβαια, ότι υπάρχει και η αντίθετη άποψη που λένε ότι, ξέρεις τι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το λέει. Στην Ελλάδα δεν το λέγαμε, θα μέναμε μόνο στην πρώτη είδηση. Τι είπε ο υπουργός? Τι είπε η υπουργάρα? Δηλαδή, άμα πει ο Πλεύρης κάτι. Λέει ο Πλεύρης μια παρόλα. Εντάξει. Ναι, δεν βγαίνει όμως. Λέει ο Πλεύρης. Όχι, δεν θα γυρίσουν οι. Πώς τους λένε, οι υγειονομικοί θέσεις τους. Δεν βγαίνει ο δημοσιογράφος να πει ο Πλεύρης είπε αυτό, αλλά υπάρχουν οι αντίθετες επιστημονικές απόψεις, οι οποίες λένε, Πλεύρη, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λες? Και άντε, ο Γερμανός είναι και λοιμοξιολόγος. Ο Πλεύρης είναι δικηγόρος. Και δεν ξέρω αν την έχει ασκήσει κιόλα στη δικηγορική για πολλά χρόνια. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει κάνει όνομα στα δικηγορικά. Γιατί για πολλά χρόνια μέσα στη Βουλή τον θυμάμαι εγώ τον Πλεύρη. Ε? Από πότε να άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, τέλος πάντων. Ξέρω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε αυτός ο Γερμανός Υπουργός Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι αυτή τη στιγμή παρατηρούνται πολλές υπομεταλλάξεις της μετάλλαξης του όμικρον και ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το φθινόπωρο ενδεχομένως να εμφανιστεί μια νέα υπομετάλλαξη η οποία να είναι πιο μεταδοτική από την όμικρον και πιο θανατηφόρα από την δέλτα. Μάλιστα τη χαρακτήρισε δολοφονική παραλλαγή αυτή και είπε αν γίνει αυτό τότε θα πρέπει από το Σεπτέμβριο η χώρα να φέρει τα καινούργια εμβόλια τα οποία αντιδρούν στις υπομεταλλάξεις της όμικρον και δεύτερον ίσως θα πρέπει να επιστρέψει η υποχρεωτική μάσκα στους εσωτερικούς χώρους. Βέβαια υπάρχει και οι άλλοι επιστήμονες οι οποίοι δεν συμφωνούν και επικρίνουν αυτή τη στάση λέγοντας ότι ο όρος καταρχήν δολοφονική παράλλαξη δεν είναι επιστημονικός και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που να προβλέπουν ότι θα υπάρξει μια τέτοια παράλλαξη. Έλα σε μένα. Και ακούσε τώρα και κάτι το οποίο το τσίμπησα χθες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο τον Γιάννη, τον ακροατή, ο οποίος το εντόπισε και μου το έστειλε. Ακούγονται πολλά και διαβάζονται πολλά. Αν τα εμβόλια περιέχουν μέσα τεχνολογίες μυστήριες, καινούργιες, κβαντικές τεχνολογίες. Ξέρεις τι είναι η κβαντική τεχνολογία, ρε φίλε? Απ' έξω. Εγώ ούτε απ' έξω δεν ξέρω τι είναι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Αλλά όλα αυτά είναι μυστήρια πράγματα. Βέβαια, όποιον ρωτάς εάν έχει κβαντική τεχνολογία, άμα ρωτήσει κανέναν επίσημο, άμα φτάσει στον Πλεύρη, ξέρω εγώ, ή στην Κάγκα και τη πει, έχει κβαντική τεχνολογία το εμβόλιο. Θα σε κοιτάξει έτσι, θα σε πει. Και βγαίνει μια καθηγήτρια
Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι, η καθηγήτρια είναι στο Πάντιο. Στη Θεσσαλονίκη βγήκε σε εκπομπή στην TV100. Και ευχαριστώ ξαναλέω τον φίλο ακροατή, ο οποίος εντόπισε και μου το έστειλε και του έκανε εντύπωση, ξέρεις τι. Αυτό το οποίο θα ακούσεις τώρα, το έγραψε από την τηλεόραση την ώρα που πεζόταν η εκπομπή. Σήκωσε το κινητό γιατί του έκανε εντύπωση και το έγραψε. Και μετά λέει, κάτσε να το βρω και πιο καλά, σε πιο καλή μορφή να το στείλω στο Στέφανο. Το έχει γράψει στο κινητό του και λέει, κάτσε να το βρω σε καλύτερη μορφή, να το αντιγράψω από το YouTube ή από το κανάλι, τέλος πάντων, από το site της συγκεκριμένης τηλεόρασης, τη V100, και να το στείλω στο Στέφανο. Και μου λέει, Στέφανε, δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Το φάγανε. Το κομμάτι που Ελληνίδα καθηγήτρια παραδέχεται ότι στα εμβόλια μπορεί να υπάρξει κβαντική τεχνολογία, μια κβαντική κουκίδα. Τι είναι η κβαντική κουκίδα, τώρα θα σας κουφάνε εντελώς. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει, το έγραψε ο άνθρωπος από συνέντευξη της κυρίας Βερενίκης Παναγοπούλου Κουτάντζη, η οποία είναι επίκουρος καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Πάντιο, καλεσμένη της εκπομπής, τη ρωτάνε για τον εμβολιασμό στον τρίτο κόσμο. Και λέει ότι υπάρχει μια τεχνολογία, η κβαντική κουκίδα, η οποία δεν είναι απαραίτητο να έρθει στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε συστήματα ψηφιακά καταγραφής ποιος έχει εμβολιαστεί, ποιος δεν έχει εμβολιαστεί. Σε χώρες του τρίτου κόσμου δεν έχουν αυτά τα συστήματα και βάζουν, λέει, μέσα στο εμβόλιο μια κβαντική κουκίδα, η οποία θα μένει και να ξέρουμε ότι αυτός έχει εμβολιαστεί. Με την κβαντική κουκίδα. Και το φέρνει σαν παράδειγμα ότι είναι, λέει, όπως είναι στην Αλβανία που δεν έχουν σύστημα καταγραφής ψηφοφορίας, που σου βάζουν μια στάμπα στο χέρι, μια κουκίδα, από μπογιά που δεν σβήνει. Μπράβο, και δεν μπορεί να πας να διπλοψηφίσεις, κατάλαβες. Ναι. Για να ξέρουν ότι είσαι σταμπαρισμένος. Λοιπόν, κβαντική κουκίδα μέσα στα εμβόλια. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Να την ακούσουμε την κυρία καθηγήτρια, παρακαλώ. Ήταν μια πρόταση η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Gates αλλά και από το Robert Koch Institute της Γερμανίας, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό Ινστιτούτο. Υποστηρίχθηκε της Γερμανίας και το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου της Γερμανίας, που λέει ότι για να μπορέσουμε να καταγράψουμε τους εμβολιασμούς στον τρίτο κόσμο δεν μπορούμε να έχουμε αρχεία, δεν μπορούμε να έχουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά θα έχουμε μια κβαντική κουκίδα σε όποιον εμβολιάστηκε για να ξέρουμε ότι εμβολιάστηκε. Θα έχουμε μια κβαντική κουκίδα σε όποιον εμβολιάστηκε για να ξέρουμε ότι εμβολιάστηκε. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στην γειτονική μας χώρα, στην Αλβανία. Επειδή δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα καταγραφής των εκλογών και μπορεί να πάει να διπλοψηφίσει κάποιος, όποιος ψηφίζει του βάζουν μια κουκίδα η οποία δεν βγαίνει με το πλήσιμο των χεριών για να ξέρει ότι ψήφισε και δεν διπλοψήφισε. Τι είναι, ρε παιδιά, αυτή η κβαντική. Κβαντική κουκίδα. Μάλιστα. Και κβαντική κουκίδα. Και κβαντική κουκίδα. Σε λίγο θα έρθω και τα τσιπάκια και πάει λέγοντας. Εντάξει, έτσι θα πάμε. Έτσι θα το πάμε το έργο. Λοιπόν, κάτι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός. Για βάλει να δω τι θέλει να πει, Πρωθυπουργέ. Και βέβαια. Οι συνταχιούχοι. Τι λες, αγόρι μου καλό. Νόμισα γερμανικά μιλάει. Και βέβαια. Ναι. Οι συνταχιούχοι. Ποιοι. Ρε φίλε, πώς, τι θες να πω. Ξαναβάλω τον λίγο. Έλα ρε Μητσοτάκη, πες το πάλι. Πες το, αγόρι μου, μη ζορίζεσαι. Οι συνταχιούχοι. Οι συνταξιούχοι, ρε φίλε. Ρε τον φάγατε, ρε τον άνθρωπο. Νόμισα γερμανικά μιλούσε. Ρε τον φάγατε, βρε τον άνθρωπο, ρε τον ματιάσατε, βρε. Δεν μπορεί να πει. Να μιλήσει, ήθελε να πει ο άνθρωπος κάτι. Βάλτε να το πει το παλικάρι λίγο. Πώς το λες, ρε εσύ, Κυριάκο. Και βέβαια. Ναι. Και βέβαια. Οι συνταχιούχοι. Πες το, αγόρι μου, καλό. Και βέβαια. Πες το, βρήκα. Και βέβαια. Οι συνταχιούχοι. Οι συνταξιούχοι. Άκου τώρα, μη γελάς εσύ. Εσύ, Ερμέ, μη γελάς. Γιατί ξέρω είσαι γνωστός τσιπρικός. Είσαι γνωστός τσιπρικός. Γιατί νομίζεις ο Τσίπρας δεν έχει κάνει Σαρδάμ. Νομίζεις ο Τσίπρας, δηλαδή, εσείς τώρα οι Σιριζέοι, δηλαδή ακούσατε τον άλλο να μην μπορεί να πει συνταξιούχοι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το θέμα, γιατί μου στέλνετε μηνύματα τώρα για το θέμα το ότι δεν είναι εκεί, υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πώς και γιατί γίνεται. Αλλά από ό,τι λίγο το έψαξα, δεν υπάρχει η συγκεκριμένη δήλωση. Εάν τη βρείτε και μου τη στείλετε, για την κβαντική κουκίδα. Για την κβαντική κουκίδα. Ποιος την έκανε τη δήλωση? Αυτό που παίξαμε πριν. Λοιπόν, όχι, το λέω, απλά έχω και ένα παράλληλο διάλογο. εάν όντως υπάρχει, δεν το έχω εντοπίσει εγώ, θα απολογηθώ στον αέρα, δεν το συζητάμε, έτσι. Αλλά το διατάφτα δεν είναι αν το έφαγαν ή όχι. Το διατάφτα είναι τι
στο καλό είναι η κβαντική κουκίδα που θα μπαίνει μέσα στο εμβόλιο. Έλα μου. Εντάξει, λοιπόν, μη μου γελάτε εσείς τώρα η του Τσίπρα, γιατί και ο Τσίπρας έχει πει Σαρδάμ, δώσε. Την πίεση και τις διεθνείς κοινότητες. Μόνο το ζωολογικό χάρτη του κυρίου Τόμψαν δεν φέρανε για να δούμε τι είναι αυτό που τον επηρεάζει. Κοινωνολογούσαν εν συνείδηση. Ζωδιακό, όχι ζωολογικό. Με τρόπο μυστικό, κρυψίως. Προοπτική ενόρασης του προβλήματος. Να ψηφίσουμε το γεγονός. Διακατέχουμε εμείς μόνο την απόλυτη αλήθεια. Βάσει της οποίας πηγής εγκύρθη όλη αυτή η ιστορία. Εγκύρθητη. Δεν τον συντάξω. Άθλιο παιχνίδι. Άθλιο. Της τιμωτηρίας. Η Ελλάδα πιστή τυρά της δεσμής. Τι κάνει πιστή τυρά. Θέτεται στο τραπέζι της συζήτησής μας. Πέρα από την αγρά. Αγρά. Σύμφωνο. Η οποία θα είναι στους προμάχους και γι' αυτό ένα αγωνιός προσπαθεί. Ένα αγωνιός, αγόρι μου, καλό εσύ. Εγώ θα σας πω ότι η διεθνή έκθεση φέτος. Εξαιτίας του γεγονός ότι. Που εκτίθεται τη χώρα μας διεθνώς. Τα δύο. Τα δύο θέματα που απομένουν. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαστε ανοιχτοί, διάτρητοι. Είναι διάτρητος, παιδιά. Είναι διάτρητος. Είναι διάτρητος. Το quiz της ημέρας είναι τι είναι η κβαντική κουκίδα, παιδιά. Όποιος μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό. Τι είναι η κβαντική κουκίδα. Εσύ που πήγες και ήρθες, θα μας τα πεις σε λίγο. Ξέρεις τι είδες, καμία κβαντική κουκίδα εκεί στο τούνελ. Δεν είδα κάτι. Άρα ούτε εσύ ξέρεις να μας πεις τι είναι η κβαντική κουκίδα. Τώρα εντάξει, τώρα ξέρεις τι. Μου στέλνουν οι Πασόκοι μήνυμα. Να μείνουν. Τώρα, δηλαδή, τι το παίζετε, μάγκες ή Πασόκοι, ρε φίλε. Δηλαδή, τι νομίζετε, έκανε Σαρδάμ ο Μητσοτάκης, δεν μπορούσε να πει το συνταξιούχη. Ο Τσίπρας έχει κάνει και αυτό στα δικά του Σαρδάμ. Τι το παίζετε, είναι δυνατόν ρε, να κουνιέστε στο κοινάλ, στο Πασόκ. Έχετε στο πάλμα ρε σας σημίτι και γαπ, και είναι δυνατόν να. Τον νιονιόν, είναι μακέτο τούτο το έργο. Για δώσε λίγο Πασόκ. Είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε από τις 8 και Μάρτη μετά και μετά. Ναι. Τετραετίες και οκταετίες που διάνυσε αυτός ο τόξος. Ο τόξος. Του ελληνικού κρατικού μηχανισμού. Είναι ντροπή η αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο κοστίζει 4 χιλιόμετρα. 4 χιλιόμετρα. Πρώτος στη λύση χιλιόμετρα των προτεραιοτήτων. Αναβαθμίσαμε. Αποκτώντας την ελληνική αθαγένεια. Αθαγένεια. Αλλά είναι η ραχοκαλιά. Έλα, πες το. Ραχοκαλιά. Αντιμετωπίζετε το φάσμα. Το φόφα. Διαρκώς μειούμενα. Μια δυνατή κοινωνία. Πες το, αγόρι μου. Για να είσαι όπως πήπα πριν. Πήπα. Ποντιακούς χερούς, χορούς. Ποντιακούς χερούς. Δισεκατομμύρια ευρώ. Έλα τώρα, φίλε. Όμως όσο. Είναι μακέτο τούτο το έργο, κυρίες και κύριοι. Είναι μακέτο. Αυτό το μακέτο τούτο το έργο, να ξέρεις, Κώστα Ερμές. Είναι μία από τις καλύτερες ατάκες όλων των εποχών. Σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, εγώ αν χώριζα τρεις ατάκες πολιτικών, θα ήταν σίγουρα το λεφτά υπάρχουν, θα ήταν σίγουρα το μαζί τα φάγαμε. Εννοείται, αυτά έχουν μείνει. Και θα ήταν και σίγουρα του Χρυσοχοίδη το δεν διάβασα το μνημόνιο. Έτσι. Λοιπόν, για βάλε να τις ακούσουμε αυτές τις τρεις ατάκες, να τις θυμηθούμε λιγάκι, μιας και τις ανέφερα. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, διαφοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της πολιτικής. Μα σοβαρολογείτε, αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή. Ναι, λέω, δεν διάβασα το μνημόνιο. Το καταλάβαμε. Εκείνη την εποχή. Γιατί απλώς. Το καταλάβαμε. Όλα αυτά τώρα έτσι Πασόκ, εντάξει. Βέβαια ο τελευταίος πήγε Νέα Δημοκρατία μετά. Μην το ξεχνάτε. Ο τελευταίος, ο Χρυσοχοίδης, Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, θα μου πεις τώρα και ο Παπανδρέου θα μπορούσε να πάει στη Νέα Δημοκρατία έτσι όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Ευκολάκι. Λες. Γιατί όχι. Λες. Με τα γραφάρα. Μπορείτε να στέλνετε αν θέλετε κύριες και κύριοι στο Viber. Εκτός ότι αν θέλετε
Καταρχάς τώρα, στο Viber μπορείτε να στείλετε τις αγαπημένες σας ατάκες. Σε εισαγωγικά το αγαπημένες, γιατί είναι να παίρνεις φόρα και να τα σπάς όλα. Ατάκες πολιτικών, να τις ψάξουμε να τις βρούμε. Άμα έχετε κάποια ατάκα πολιτικού, η οποία θα μπορούσαμε να τη βάλουμε κάποια στιγμή προς το τέλος της εκπομπής, ή ενδεχομένως και αύριο, να μας τη στείλετε στο Viber, να μας τη θυμίσετε. Επίσης, στο Viber μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εάν θέλετε και αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αν έχετε την εμπειρία αυτή, την επιθανάτη εμπειρία την οποία θα αναλύσουμε σε λίγη ώρα, θα ξεκινήσουμε σε πολύ πολύ λίγο με τον Κώστα Ερμές, αμέσως μετά το διάλειμμα που θα πάμε τώρα, θα μας πει ο Κώστας τη δική του εμπειρία. Μετά τις 9 θα πάμε σε δύο γιατρούς απανωτά, τον Δημήτρη Τογάκη και τον Γιώργο τον Κάραλη, τον χειρουργό και τον πυρηνικό γιατρό, που θα μας πούνε από ιατρικής πλευράς τι πιστεύουν για αυτή τη διαδικασία της επιθανάτιας εμπειρίας. Μετά θα έχουμε έναν ιερέα, ο οποίος θα μας πει αυτός τη δική του προσωπική εμπειρία για μεταθανάτια εμπειρία. Εν συνεχεία, έναν ιερέα γιατρό, τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου, ο οποίος και αυτός θα μας αναλύσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα φτάσουμε εκεί λίγο μετά τις 10.30, όπου ο πατέρας